Η κυρία Τατιάνα Κάρποβα, Ουκρανή, με καταγωγή από την Ουκρανία βέβαια, κάτοικος Ηρακλείου. Να την καλησπερίσουμε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Μιλήσαμε και πριν από λίγο με την κυρία Γιατσένκο, η οποία μένει μόνιμα στο Ηράκλειο, και μας είπε για αυτή την μεγάλη αγκαλιά αλληλεγγύης και αυτές τις δράσεις βοήθειας προκειμένου να στείλει ο καθένας ό,τι μπορεί σε ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Για πείτε μας, βρίσκεται κάποια δράση σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε? Ναι, βεβαίως. Όλη η Κρήτη και οι κρητικοί και πολίτες άλλων χωρών που ζουν στη Κρήτη, βεβαίως, έχουν ευαισθητοποιηθεί σχεδόν από τις πρώτες μέρες όταν το ξεκινήσαμε. Μας βοήθησε πάρα πολύ, βέβαια, πριν 10 μέρες που το ξεκινήσαμε, ο Δήμος Ηρακλείου, επειδή μας έδωσε πολύ μεγαλύτερο χώρο και γενικώς πάντα είναι με ψυχή και σώμα δίπλα μας, επειδή βάζουν και διαφημίσεις και μάλλον ενημερώνουν και τα σχολεία και άλλους δήμους όλου του νομού, και έτσι έχουμε δυνατότητα, βέβαια, να μαζεύουμε πολλά περισσότερα. Μάλιστα. Επικοινωνείτε με δικούς σας ανθρώπους στην Ουκρανία? Ναι, σε ποια περιοχή? Μίλησα με τον αδερφό μου. Κοιτάξτε, έχω πολλά ξαδέρφια που μένουν σε διάφορες πόλεις της Ουκρανίας. Ο αδερφός μου μένει σε μια πόλη που λέγεται Κάμιανετς-Πολίλσκι. Είναι δυτικά, είναι περίπου 600 χιλιόμετρα από το Κίεβο. Λίγο έξω στις πρώτες μέρες, λίγο πιο έξω από την πόλη, τις πρώτες μέρες του πολέμου, βομβαρδίσανε κάποια αεροδρόμια, αλλά μέσα στην πόλη δεν βομβαρδίσανε μέχρι στιγμής. Και απλά έχουν αγαλιάσει και αυτοί. Ασχολούνται τώρα με πολλούς πρόσφυγες. Χθες μου είπε, γύρω στα 20.000 πρόσφυγες είναι στην πόλη μας τώρα. Μάλιστα. Υπάρχει πρόθεση της οικογένειάς σας, των δικών σας ανθρώπων, να εγκαταλείψουν την Ουκρανία ή να παραμείνουν εκεί? Είχα προτείνει από την πρώτη μέρα, από 24 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε αυτός ο φρικτός πόλεμος, έχω πει πάρα πολλές φορές και στον αδερφό μου, βεβαίως, και σε όλα τα ξαδέρφια μου, ότι είμαστε έτοιμοι και οποιαδήποτε στιγμή και να βοηθήσουμε ό,τι μπορούμε για να έρθουν εδώ. Η απάντηση ήταν αρνητική. Τουλάχιστον από την οικογένειά μου κανείς δεν θέλει να έρθει, κανείς δεν θέλει να φύγει. Έχω ξαδερφό μου με την οικογένειά του που ζουν στο Οδυσσό. Κάθε φορά μου λέει, Τάνια, όλα θα είναι καλά. Είμαστε έτοιμοι. Απλά προετοιμάζονται. Δεν φεύγει κανείς. Μάλιστα. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε οι τηλεθεατές, όσοι θέλουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, πού πρέπει να απευθυνθούμε? Εσείς γνωρίζω πολύ καλά ότι οργανώνετε ξεχωριστές πρωτοβουλίες. Κοιτάξτε, όπως είπαμε, ο Δήμος Ηρακλείου μας έδωσε το χώρο και βρισκόμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή στο θεατρικό σταθμό, στο παλιό ΚΤΕΛ. Σωστά, ναι. Επειδή κάθε Παρασκευή στέλνουμε φορτηγό, όπως στείλαμε και προηγούμενη Παρασκευή. Αυτό που μπορεί να κάνει ο καθένας είναι ό,τι μπορεί να φέρει από τα σούπερ μάρκετ. Αυτά τα πιο αναγκαία είναι τρόφιμα διάρκειας, ζεστές κουβέρτες και βεβαίως φάρμακα. Γάζες, αντισηπτικά, όλα ό,τι είναι πρώτης βοήθειας, αυτά Μάλιστα. που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο κάθε στρατιώτης κάποια στιγμή. Να βοηθήσει ο καθένας όπως μπορεί. Θα τα ξαναπούμε και μέσα στην εβδομάδα, κυρία Κάρκοβα, να απευθύνουμε κάλεσμα, όποιος επιθυμεί να βοηθήσει, να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά.